βρίσκομαι ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να καλωσορίσω στο Δημαρχείο του Δήμου Τρικονής τον φίλο δήμαρχο από το Δήμο Φινίκης της γειτονικής χώρας της Αλβανίας. Ένα Δήμο, ο Δήμος Φινίκης, ο οποίος έχει ιστορία ελληνική από τα αρχαία χρόνια συνεχώς μέχρι και σήμερα, με συνεχή παρουσία ελληνικής καταγωγής Βόρειο Ηπειρωτών. Και από ό,τι έχουμε συζητήσει και σήμερα ακόμη, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού του Δήμου είναι ελληνικής καταγωγής Βόρειο Ηπειρώτες. Όπως έχουμε πει πάλι και ξέρετε, έχει αποφασιστεί ήδη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικονής και από το Δημοτικό Συμβούλιο Φινίκης η αδερφοποίηση των δύο Δήμων, λόγω ακριβώς αυτών των ιστορικών δεσμών που υπάρχουν από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα, η οποία θα ολοκληρωθεί επισήμως και θα υπογραφεί καλώς εχόντων των πραγμάτων στην 28η, το τρίμηνο της 28ης Οκτωβρίου, εδώ στον Δήμο της Τρίπολης. Συζητήσαμε με τον φίλο Δήμαρχο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι Δήμοι μας και εδώ και εκεί και πώς μπορούμε πέρα από την τυπική αδερφοποίηση να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία και άλλη βοήθεια των, δήμων, των δύο Δήμων, όπως και ανταλλαγή απόψεων για διάφορα θέματα που μας απασχολούν, αλλά και ανταλλαγή στο μέλλον επισκέψεων μεταξύ των δύο Δήμων, έτσι ώστε να ενδυναμωθούν περισσότερο οι δεσμοί μεταξύ των πληθυσμών του Δήμου Τρίπολης και του Δήμου Φινίκης. Πολύ σύντομα, σε πιθανόν μέσα στον Αύγουστο, προγραμματίζουν μια επίσκεψη στον Δήμο Φινίκης και ακολούθως, όπως είπαμε, το τρίμηνο της 28ης Οκτωβρίου θα μας επισκεφτούν για την επίσημη υπογραφή της αδερφοποίησης ο Δήμαρχος και μέλη, στεγαλεσμένοι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φινίκης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή την αδερφοποίηση και για αυτή τη συνεργασία, γιατί, επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να μείνει μια τυπική αδερφοποίηση στα χαρτιά, αλλά να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία. Και ο Δήμος Τρίπολης είναι διατεθειμένος, όπως έχουμε συζητήσει στο Συμβούλιο, να συνεργαστεί πλήρως με τον Δήμο Φινίκης με σκοπό την στήριξη του ενός στον άλλο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε για την παρουσία και να σας καλέσω και επίσημα και στις εορταστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου για την άλωση των 200 χρόνια της άλωσης του Βορτσάς και σας προσωπικά και οποιαδήποτε άλλα μέλη του Συμβουλίου σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Τρίπολης για την υποδοχή και για το ενδιαφέρον που έχει δείξει όλο αυτόν τον καιρό για να στηρίξει το Δήμο Φινικαίο, ένας Δήμος ο οποίος αποτελείται από 60 χωριά και η συντριπτική πλειοψηφία, 95%, είναι ελληνικής καταγωγής. Δίνουμε έναν αγώνα με τον χρόνο για να καταφέρουμε την επιβίωση. Είναι η δικιά μας πατρίδα. Είναι μια πατρίδα η οποία έχει μια ιδιαίτερη ιστορία και βαθιές ρίζες ελληνισμού και υπερηφάνειας και θα πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε ζωντανή την πατρίδα μας. Σίγουρα χάσαμε αρκετό χρόνο, πολύτιμο χρόνο και ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά με την πανδημία του κορονοϊού. Ο τόπος μας βρέθηκε σε πολύ δύσκολη κατάσταση και δυστυχώς νιώσαμε μετά από 30 χρόνια να υπάρχουν σύνορα ανάμεσα σε εμάς και στην Ελλάδα. Ίσως θα έπρεπε να υπήρχε μια έτσι καλύτερη, ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω στα θέματα υγείας, γνωρίζοντας ότι στην Αλβανία οι υποδομές, οι ιατρικές υποδομές είναι κατώτερες των περιστάσεων και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να στηρίξουν και να βοηθήσουν ούτως ώστε αυτός ο κόσμος να νιώσει αυτή την ασφάλεια από τις ιατρικές υπηρεσίες. Με το Δήμο Τρίπολης είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Έχει γίνει αδερφοποίηση με αποφάσεις των Συμβουλίων και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φινικαίων. Στη συνέχεια, βέβαια, πρώτα ο Θεός, εάν οι καταστάσεις το επιτρέψουν, θα διοργανώσουμε και τις εκδηλώσεις
και έχουμε καλέσει και τον Δήμαρχο, τον αγαπητό μας φίλο, να επισκεφτεί σύντομα τον τόπο μας, ώστε να γνωρίσει από κοντά τον εκεί ελληνισμό, τα προβλήματα που υπάρχουν και το πώς εμείς θα πρέπει να οργανώσουμε έτσι ένα διάβο επικοινωνίας και συνεργασίας για όλα τα προβλήματα που εμείς έχουμε. Ήταν ιδιαίτερη χαρά που συνάντησε σήμερα το Δήμαρχο και πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι καρποφόρα και θα βοηθήσει τον ελληνισμό της Αλβανίας. Σε ποιους τομείς μπορεί να γίνει συνεργασία, μια αδελφοποίηση, λογικά δεν πρέπει να μένει σε τυπικό επίπεδο, ποιοι είναι οι τομείς? Νομίζω ότι ένας βασικός τομέας είναι ο τομέας του πολιτισμού και της ιστορίας μας και ένας δεύτερος τομέας που, όπως τα είπε και ο ίδιος ο φίλος ο Δήμαρχος, είναι μεγαλύτερα τα προβλήματα σαφώς στο δικό του Δήμο, είναι στο θέμα της παιδείας και πώς μπορεί ο Δήμος Τρίπολης, βέβαια όπως καταλαβαίνετε τα θέματα που επέθεσαν προηγούμενα από τον Δήμαρχο ξεφεύγουν τις αρμοδιότητες ενός Δήμου, είναι θέματα της ελληνικής πολιτείας, πολύ σοβαρά. Και νομίζω, κάνοντας μια παρέτηση στο ερώτημα που μου κάνει η κυρία Τράκα, νομίζω ότι η ελληνική πολιτεία επιτέλους πρέπει να δει να μην χάσουμε άλλη μια περιοχή όπου πραγματικά έχει χιλιάδες χρόνια ελληνικής ιστορίας και εξακολουθούν να μένουν ελληνικής καταγωγής, να πούμε έτσι, βορειοϋπηρώνες. Είναι κρίμα και δουλεύουμε δυστυχώς ότι η Τουρκία, και αν έχετε διαβάσει στην Αλβανία, έχει κάνει τεράστια διείσδυση με επενδύσεις, έτσι γιατί διείσδυσης, με τράπεζες, με τηλέφωνα, με νοσοκομεία, με πανεπιστήμια. Θα πρέπει τουλάχιστον στις περιοχές τις δικές μας, οι ελληνικοί πολιτικές μας, που έχουν ελληνική ιστορία, η ελληνική πολιτεία να τη στηρίξει. Ακούσατε τα προβλήματα που ανέφερε ο Δήμαρχος. Είναι ένα θέμα που ξεφεύγει σαφώς από το διάδοση ενός Δήμου. Ο Δήμος όμως Τρίπολης μπορεί στα πλαίσια της αδελφοποίησης να στηρίξει σχολεία της περιοχής με υλικό, με οτιδήποτε άλλο. Αλλά νομίζω ότι έχουμε και ευρύ πεδίο συνεργασίας στον τομέα της ιστορίας και της πολιτιστικής ανταλλαγής. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες αν εμείς βρούμε τον τρόπο από πλευράς Ελλάδος να στηριχτούν τα δύο δημαρχεία, γιατί εγώ έχω την τιμή αυτή τη στιγμή να ηγούμαι και του κόμματος των Ελλήνων στην Αλβανία και θα μιλήσω και γενικότερα για τον ελληνισμό της Αλβανίας και όχι μόνο για τον Δήμο Φινίκης. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε καταφέρει, γιατί σίγουρα έχουμε και εμείς τα δικά μας λάθη όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και εμείς οι ίδιοι δεν είχαμε μια σωστή στρατηγική το πώς θα κρατήσουμε τον τόπο μας, πώς θα υπάρχει ανάπτυξη και πώς θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη εκεί πέρα και αυτούς που θέλουν να γυρίσουν στις πατρογονικές τους εστίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει ως Δήμος να προφήσουμε αρκετά μεγάλα κονδύλια καταρχήν για το πόσιμο νερό. Είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις που πιστεύω, αν όλα πάνε καλά στο τέλος της τετραετίας, θα είναι από τους πρώτους Δήμους στην Αλβανία που θα έχει σε μεγάλο ποσοστό σε 24ωρη βάση νερό στα χωριά μας. Ηλεκτρικό ρεύμα, υποδομές, νερό. Αυτά είναι τα τρία βασικά που χρειάζεται ο κόσμος εκεί. Σίγουρα την στήριξη από πλευράς της Ελλάδος και έχει αυτή τη στιγμή από ό,τι γνωρίζω από το πρόγραμμα που έχει η κυβέρνηση για επενδύσεις, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία να γίνει αεροδρόμιο στον χώρο του Δήμου Φινικαίων, ώστε αυτό θα βοηθήσει πολύ στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Δυστυχώς είμαστε ένας Δήμος πάρα πολύ πλούσιος σε φυσικά πόρη και πολύ φτωχός από άποψη χρημάτων για να μπορέσουμε να επενδύσουμε. Έχουμε όμως μια πολύ ωραία πανέμορφη περιοχή, την οποία με τίποτα θα πρέπει να αντισταθούμε και στην επίθεση που γίνεται από διάφορους από αλβανικής πλευράς πρώην ιδιοκτήτες υποτίθεται και με πλαστά έγγραφα να πάρουν τις ιδιοκτησίες μας. Αλλά αυτά, όλα αυτά που εγώ
είπα ως τώρα, δεν μπορούν να γίνουν μόνο και μόνο με τις προσπάθειες που θα κάνει ο Δήμος, αλλά χρειάζεται παρέμβαση και στήριξη και στρατηγική, γιατί είναι εθνικά τα θέματα και έτσι πρέπει να τα δούμε και πρέπει να τα ακολουθήσουμε στη συνέχεια.